η διαδικασία της μετάβασης των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τον εμπεριαλιστικό πρωτοπαγκόσμιο πόλεμο στην εμπεριαλιστική ειρήνη προκάλεσε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες, όπως η ανάπτυξη των παλεμάχων στο ιστορικό προσκήνιο. Σημαντική ιδιομορφία της Ελλάδας, της χώρας μας, σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο κομμουνισμός δεν αποτέλεσε κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα μεταξύ των βεντεράνων μεταπολεμικά, ήταν ότι οι ενώσεις παλιών πολεμιστών και θυμάτων στρατού, που ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΕΕ, τη δεκαετία του 1920, ήταν εδώ οι ισχυρότερες και πιο δυναμικές. Η μαζικότητα του κινήματος πραγματικά εντυπωσιάζει. Υπερέβαινε στη διάρκεια και εμβέλεια αντίστοιχες οργανώσεις των αστικών πολιτικών παρατάξεων, όπως η Βενιζελική Σύνδεση Εθνικής Σωτηρίας ή η Φιλοβασιλική Επίστραπη που είχαν προηγηθεί. Με την αποστράτευση, μετά το 1922, συγκροτήθηκαν σταδιακά 362 ενώσεις σε 40 από τις 41 πόλεις της χώρας μας, σε 34 από τους 36 νομούς, σε 88 από τις 138 επαρχίες με 60.000 μέλη παγκοδικά. Επρόκειτο για άντρες 20 ως 30 ετών των κλάσεων 1912-22 στη πιο παραγωγική τους ηλικία. Όμως το ερώτημα από αυτούς τους αριθμούς προκύπτει είναι το εξής. Πού οφείλεται αυτή η δυναμική? Ο εμπεριαλιστικός πόλεμος, έχοντας εμφαντικές λειτουργίες, προκάλεσε ρήγματα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε σύγκριση με τους πολέμους του 19ου αιώνα, η ποιοτική διαφορά εντοπίζεται στη μαζική κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, τη μακρά πολεμική δεκαετία 12-22, επιστρατεύτηκαν 31 κλάσεις ανδρών σε 14 επιστρατεύσεις, 5 γυναικές και 9 μερικές. Περίπου 1.000.000 άντρες κλήθηκαν στα όπλα έστω μία φορά, περίπου το 50% του ανδρικού πληθυσμού της εποχής εκείνης. Παράλληλα όμως, η τεχνολογική αναβάθμιση του πολέμου καθιστούσε την τεχνική του μία νέα γνώση για τα φτωχά λαϊκά στρώματα με πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εκτός από την ψήφο αποκτούσαν και ένα άλλο μέσο πίεσης, το όπλο. Η άνοιξη τεράστιων πόρων και το ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των πολεμικών αναγκών σε συνθήκες εξοικείωσης με την πειθαρχία, την οργάνωση, τον συγχρονισμένο τρόπο εκτέλεσης των διαταγών στο μέτωπο, ενίσχυε τη συλλογικότητα, ναι μεν για την εξυπηρέτηση της πολεμικής προσπάθειας, όμως αυτή η πολιτική στρατιωτική υλοποίηση των αποφάσεων των σχεδιασμών από τις ελληνικές αστικές κυβέρνησεις ήταν πλέον υπόθεση των εργατικών λαϊκών μαζών. Από αυτές εξαρτώταν. Η απέτηση για συνεχείς πολεμικές θυσίες σε αυτή τη δεκαετία, σε συνθήκες χιλιάδων απολειών και χωρίς ουσιαστική στήριξη του ιδιωτικού επίπεδου του λαού μας, είχε αντίκτυπο στη διεξαγωγή των πολέμων. Εξαντλημένη ήδη από τις επιστρατεύσεις του 1912-13 και του 1915, οι αγροτικοί πληθυσμοί της Ηπείρου, των νησιών και της παλιάς Ελλάδας αντέδρασαν το 1918 στις επιτάξεις και τις νέες κλίσεις στα όπλα. Τις λιποταξίες εδώ κοντά στη Χαλκιδική το 1916 ακολούθησαν οι αταξίες των μονάδων της παλιάς Ελλάδας το 1918, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από άμαχο πληθυσμό, γυναίκες και παιδιά. Η λιποταξία και η αλιποταξία γενικεύτηκαν το 1921-1922, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά κινητοποίησης αποφυγής του πολέμου και επιβολής στην ουσία της αποστράτευσης, λόγω της αλλεπάλληλης διάψευσης των ελπίδων και προσδοκιών για ειρήνη μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου και ειδικά μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Οι επίσημες στρατιωτικές πηγές, δηλαδή αυτές που είναι δημοσιευμένες, μας δίνουν τους εξής αριθμούς. Την 1η Ιουνίου 1921, στους 343.000 κληθέντες στα όπλα, οι 143.448 ήταν ανυπότακτοι. Την 1η Ιανουαρίου 1922, στην παλαιά Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά Αρχιπελάγους, οι λιποτάκτες ανέρχονταν σε 85.000. Περίπου όσοι και στρατεύσει να τους υπολογίσουμε στο μέτωπο το καλοκαίρι του 1921. Σε αυτούς τους αριθμούς δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για τις περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Επίσης, ο Μεγάλος Πόλεμος
καταργώντας τα σύνορα, έφερε Έλληνες στρατιώτες σε επαφή με ραγδαίες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στις χώρες που βρέθηκαν. Οι εχμάλωτοι του 4ου σώματος στρατού στο στρατόπεδο του Γκέρλιτς εργάστηκαν σε γερμανικές βιομηχανίες και γνώρισαν από κοντά την επανάσταση των Σπαρτακιστών, συμμετέχοντας ορισμένοι μάλιστα από αυτούς και στο τοπικό Σοβιέτ, με αίτημα την επιστροφή στην πατρίδα. Κατά την εκστρατεία 14 καπιταλιστικών κρατών ενάντια στη νέα σοβιετική εξουσία το 1919, οι Έλληνες στρατιώτες ήρθαν επίσης σε επαφή με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την αντιμιλιταριστική τους προπαγάνδα και έγιναν μάρτυρες των ταξικών αντιθέσεων και του ριζικού μετασχηματισμού της ρωσικής κοινωνίας. Επρόκειτο για εμπειρίες που ορισμένοι από αυτούς στη συνέχεια θα μετέφεραν στα πολεμικά πεδία της Μικράς Ασίας. Από την άλλη, ο συνδυασμός της παραδεταμένης επιστράτευσης και της στρατολογίας σε τοπική και γεωγραφική βάση ενδυνάμωσε τη συμβιβλικότητα μεταξύ των απλών φαντάρων. Οπλίτες από την ίδια περιοχή συμβίωναν για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί, ενώ ολόκληροι κοινωνικοί χώροι που είχαν αντιδράσει στις επιστρατεύσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταφέρονταν στο μικρασιατικό μέτωπο. Σε αυτές τις συνθήκες οικοδομήθηκαν ισχυροί δεσμοί αλληλεγγύης που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση ανυπακοής και απειθαρχίας στη διοίκηση του αστικού στρατού. Στις αντιπολεμικές αντιδράσεις συνέβαλε η αλληλεπίδραση με τόπο και μετόπιστε, με κύριους φορείς τους μετακινούμενους στρατιώτες, αδιούχους, τραυματίες, ασθενείς. Πολλοί επίσης ήταν εκείνοι που μετέφεραν την κοινωνική ένταση των μετόπιστων στο μέτωπο, όπως οι ακτήμονες αγρότες, ο πλήτης της πρώτης μεραρχίας της Θεσσαλίας. Την ένταση των μετόπιστων μετέφεραν και τμήματα της εργατικής τάξης, με απεργιακή και συνδικαλιστική δράση, οι καπνεργάτες πρώτα απ' όλα, οι σιδηροδρομικοί, οι οποίοι όταν επιστρατεύτηκαν και στάθηκαν στο μέτωπο, συμμετείχαν ενεργά στους αντιπολεμικούς ομίλους που σύστησε το ΣΕΚΙ. Στο μέτωπο, η συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών και η επίλυση προβλημάτων με την ανάληψη πρωτοβουλειών, είτε κατά τη διάρκεια της μάχης είτε κατά την αναμονή της, χωρίς πολλές φορές την παρέμβαση των ίδιων των αξιωματικών, ιδίως σε επίπεδο μικρών μονάδων, γέννησε αυτοπεποίθηση τους οπλίτες, όχι μόνο απέναντι στον εχθρό, κυρίως απέναντι στους αξιωματικούς, τους χειραφετούς από αυτούς. Την ίδια στιγμή ο φόβος όμως του θανάτου και οι εικόνες αγριοτήτων αναιρούσε τα αθηνικά θέσματα και τη μυθολογία που διαπλάθονταν γύρω από τον ηρωικό θάνατο. Ιδίως από το 1921 και μετά στις συζητήσεις και την ανταλλαγή απόψεων στις κοινές υπηρεσίες για τα χαρακόμματα, αμφισβητούνταν και κρίνονταν οι αποφάσεις της ηγεσίας για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προβληματίζονταν οι φαντάροι για το θέμα της ειρήνης και της αποστράτευσης. Οι αναλύσεις αποκτούσαν πολιτικό έδρος και βάθος για τα αίτια του πολέμου και αναζητούνταν υπεύθυνοι για την άδικη κατανομή των πολεμικών θυσιών. Η αίσθηση της αδικίας συγκεκρινοποιήθηκε εναντίον των ανώτερων τάξεων που συστηματικά απέθαναν τις θυσίες. Στο εσωτερικό και τα μετόπιστε, το χάσμα ανάμεσα στις υποσχέσεις, προπαγάνδα και στη δυνατότητα του ελληνικού αστικού κράτους να εξασφαλίσει τους όρους διαβίωσης των οικογενειών των επιστράτων, των τραυματιών και των θυμάτων πολέμου, λόγω της προτεραιότητας που δίνονταν στην κάλυψη των πολεμικών δαπανών, διευρύθηκε κυρίως κατά την μικρασιατική εκστρατεία. Έτσι, στον αγροτικό χώρο, εκτός από την υποταξία και την υποταξία, εκδηλώθηκαν διαμαρτυρίες για την αναστολή των απαλλοτριώσεων, ενώ στη Θεσσαλία ξέσπασε αγροτική εξέγερση σχεδόν όλο τον Ιούλιο του 1921, με αιτήματα τη διανομηγής, την άμεση παραχώρηση της ετήσιας οδειάς στους συνεταιρισμούς και τη μη καταβολή του εντρίτου της οδειάς στους γεωκτήμονες. Στις πόλεις σημειώθηκαν αντίστοιχες εξελίξεις. Στις 14 Αυγούστου 1921 και ενωμένονταν οι μάχες στο Σαγκάριο, οι θυματικοί του Σανατορίου Σωτηρία εξεγέρθηκαν απαιτώντας τον έλεγχο της τροφοδοσίας του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, οι οργανώσεις των αναπήρων και θυμάτων πολέμου συνδέθηκαν με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και το ΣΕΚΙ. Απέτησαν κοινωνική πρόνοια, τερματισμό του πολέμου και οργάνωσαν κινητοποιήσεις που κατέληξαν σε ένα μεγάλο συναλλητήριο διαμαρτυρίας αλλά και σε συγκρούσεις έξω από τη Βουλή τον Μάιο του 1922. Στο μέτωπο, η αίσθηση της αδικίας τροφοδοτούνταν από τις κοινωνικές διακρίσεις λόγω της στρατιωτικής ιεραρχίας και μάλιστα σε συνθήκες παρατεταμένης στράτευσης καλλιέργησαν την αίσθηση στους κληρωτούς περί περιφρόνησής τους από τους αξιωματικούς.
κατά την κρίσιμη περίοδο 1921-1922, οι αξιωματικοί κατηγορήθηκαν από τους φαντάρους ότι αδιαφορούσαν για τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, απέφευγαν τους κινδύνους της μάχης και εγκατέλειπαν τους άνδρες τους εν τέλει. Όταν η εκστρατεία έφτασε στο αδιέξοδο μετά την αποτυχία της κατάληψης της Άγκυρας και κατά την υποχώρηση το 1922, η αίσθηση για την αδιαφορία των ανωτέρων μετατρέπηκε πλέον σε πεποίθηση περί εγκατάληψής τους και πυροδότησε επεισόδια οργής εναντίον τους. Οι παραπάνω εξελίξεις και αλλαγές έφεραν τμήματα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων σε όσμωση με το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα, το οποίο διεκδίκησε δυναμικά την αποκλειστική έκφραση των αντιπολεμικών διαθέσεων. Τον Ιούλιο του 1919, οι αρχές στορυφήθηκαν και διέταξαν τη σύλληψη της Εργατικής Ομοσπονδίας, όταν η πενταμελής σοσιαλιστική παράταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ, με σαφή τρόπο, έκανε ανοιχτά λόγο για κήρυξη γενικής απεργίας και καλούσε τους στρατιώτες να φίδονται αίματος των ίνα χύνομεν τούτο εισαγόνα τάξεων. Όταν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 1920 διαφάνηκαν οι κυβερνητικές προθέσεις για νέα επιστράτευση, οργανώθηκαν αντιπολεμικά συναλλητήρια με πρωτοβουλία εργατικών σωματείων, στα οποία ίσως για πρώτη φορά συμμετείχαν και επίστρατοι, όπως στη Λάρισα, στο Αγρίνιο και στη Δράμα. Παράλληλα, στις κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης, όπως υπόθηκε και πιο πριν, διατυπώθηκαν και πολιτικά αιτήματα λόγω του πολέμου, της εσχροκέρδειας και της εκτόξευσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η λαϊκή εξέγερση στο Βόλο του Φεβρουάριου του 1921, οι απεργίες στην κλωστή φανουργία Ρετσίνα και το συνδρομικό και της Ομοσπονδίας Ηλεκτροκινήσεων που ακολούθησε τον Νοέμβριο του 1921. Η πιο ριζοσπαστική έκφραση αυτών των αντιπολεμικών διαθέσεων ήταν η αντιμιλιταριστική δράση των κομμουνιστών στο στρατό και το στόλο από το 1920 και συντονισμένα από το Μάη του 1921, στην οποία προστάτησε η επαναστατική πτέρυγα του Σέλη. Εκδηλώθηκε τόσο στις μονάδες των μετόπιστων, όσο και σε αυτές του μετόπου. Στο μέτωπο, η ανάπτυξη των δικτύων ήταν βέβαια ισχνή. Μόλις 13 όμιλοι σε σύνολο 107 ταγμάτων για 36 συντάγματα των 11 μεραρχιών που ήταν στις προσομονάδες. Πολιτικά υιοθετήθηκαν ως στόχοι η ειρήνη και η αποστράτευση, και όχι το κάλεσμα για αυτοτελειεργατική λαϊκή αντιπολεμική πάλη στην πρόοπτικη της σοσιαλιστικής επανάστασης. Απορρίπτονταν βέβαια ο πασιφισμός, η φυγοστρατεία και προκρίνονταν η στράτευση και μάλιστα η αποστολή στο μέτωπο για οργάνωση αυτής της αντιπολεμικής δράσης. Ταυτόχρονα το ΣΕΚΗ επιχείρησε να λύσει στην ουσία ένα πάγιο πρόβλημα, αυτό της προσέγγισης των αγροτών, που πριν ήταν διασκορπισμένοι στα χωριά τους. Έτσι, ανάμεσα στους στόχους, όπως αποκαλύπτει και το κατασχεθέν από τις αρχές πρόγραμμα οδηγιών που προώθησε στο μέτωπο ο Στυλιανός Ραβανιτάκης τον Μάρτιο του 1922, ήταν και η οργάνωση αντιπολεμικών συλλόγων εφέδρων στην Ελλάδα σε περίπτωση εκένωσης του μετώπου, όπως και τελικά έγινε. Κατά τη διάρκεια της αποστράτευσης, το στρατιωτικό καθεστώς πλαστήρα γονατά έσπευσε, εκτός από τους πρόσφυγες, να ελέγξει και τους παλαιούς πολεμιστές μέσα από τους συνδέσμους εθνικής σωτηρίας. Η απουσία ωστόσο ετοιμάτων για αποκατάσταση και κοινωνική πρόνοια των εφέδρων, σε συνδυασμό με τον πολιτικό στόχο καταπολέμησης του Κωνσταντινισμού, την ίδρυσή τους από τα πάνω, από πρώην αξιωματικούς και απόστρατους, διατηρούσαν την αίσθηση της ιεραρχίας της στρατιωτικής ζωής και περιόρισε την εμβέλειά τους. Αντιθέτως, το εργατικό κομμουνιστικό κίνημα προσέγγισε τους εφέδρους, εστιάζοντας τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά τους, συντηρώντας το αντιπολεμικό αίσθημα. Όταν επέστρεψαν οι πρώτοι 60.000 αποστρατευμένοι έφεδροι του Νοτιού Συγκροτήματος, που δέχτηκε την κύρια επίθεση του 22, στα μεταναστικά κέντρα, υπήρχε ήδη κίνημα αναπήρων βετεράνων και θυμάτων πολέμου με κομμουνιστικό προσανατολισμό. Οι πρώτες ενώσεις γρήγορα αντικατέστησαν τις ονομασίες επίστρατοι και έφεδροι και υιοθέτησαν τον πραγματικά πολύ πετυχημένο όρο Παλαιός Πολεμιστής, κατά τη στοιχεία με την Γαλλική Δημοκρατική Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών υπό την ηγεσία του Άντρε Παρπής, του μεγάλου αντιμιταριστική λογοτέχνη, και τη Διεθνή των Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού, που συνδέθηκε με την Κομμουνιστική Διεθνή. Αμέσως μετά την κήρυξη αποστράτευσης, διεκδίκησαν επαρκή κοινωνική πρόνοια, εργασία, πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατόρθωσαν σε αρκετές περιπτώσεις να καλύψουν τα κενά του αστικού κράτους.
δράσεις αλληλεγγύης για την ανακούφιση των μελών και των συγγενών τους και κούλωναν έστω και προσωρινά προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όμως ενίσχυαν τους δεσμούς των μελών και το κύρος των ενώσεων. Διαπραγματεύτηκαν με τις τοπικές και κεντρικές αρχές, τις εργοδοτικές οργανώσεις, πετυχαίνοντας την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, την επιτάχυνση της καταβολής των συντάξεων των θυμάτων πολέμου και των επιδομάτων. Το κίνημα των παλαιών πολεμιστών ξεκίνησε από τις πόλεις και επιτάχυνση στην Ήπεθρο. Από νωρίς αξιοποιήθηκαν τα οργανωτικά πρότυπα του εργατικού κινήματος, όπως η Ομοσπονδιακή Δομή. Σύμφωνα με τα πρώτα καταστατικά, όλοι οι έφεδροι, μέχρι τον βαθμό του αμφιπασπιστή, μπορούσαν να εγγραφούν, ενώ αποκλείονταν οι έφεδροι και μόνιμοι αξιωματικοί. Οι καταστατικοί στόχοι παρεμπιπτοβοήθειας και προώθησης της ειρήνης, εγγράφοντας τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, τα κοινωνικά προβλήματα, τη διευθέτηση των καθημερινών υποθέσεων και την ανάγκη για αποτροπή ενός νέου πολέμου. Το κίνημα των παλιών πολεμιστών είχε έντονο αγροτικό και μικροαστικό χαρακτήρα και συσπήρωνε ευρύτερα φτωχά λαϊκά στρώματα. Η πλειοψηφία των οργανώσεων ιδρύθηκαν σε χωριά και οι υπόλοιπες σε πόλεις και κομοπόλεις. Ανέπτυξε μεγάλη δυναμική σε πανελλαδική εμβέλεια με γονικούς ρυθμούς ανάπτυξης όπως προαναφέραμε. Στην περίοδο της παρακμής τους είναι ενδεικτικό ότι ενός παλιών πολεμιστών και θυμάτων στρατού κάλυπταν το 25% της πανελλαδικής επικράτειας και συσπήρωνε περίπου από το 1 τρίτο στο 1 έβδομο όλων των βετεράνων πολέμων στις περιοχές όπου συστάθηκαν. Οι κύριες δυνάμεις τους εντοπίζονται στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, λιγότερο στα νησιά, με εξαίρεση βέβαια την περίπτωση της Κρήτης. Σε τοπικό επίπεδο, η οργανωτική πυκνότητα είναι εντυπωσιακή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ολόκληρος ο εφεδρικός πληθυσμός χωριών εντάχθηκαν στις ενώσεις. Από τις αγροτικές περιοχές, η Θεσσαλία και η Κρήτη παρουσιάζουν μεγαλύτερη οργανωτική πυκνότητα, όπου δηλαδή υπήρχαν έντονα προβλήματα με την επίλυση του αγροτικού ζητήματος, όπως οι αναμαλωτρίοντες μεγάλες ιδιοκτησίες και η μοναστηριακή γη. Στην Ήπεθρο συσπήρωσε κυρίως ακτίμονες και μικροπαραγωγούς συγκεκριμένων κλάδων, όπως ήταν η καπνοπαραγωγή. Οργάνωσαν μάλιστα τις αγροτικές κινητοποιήσεις με αποκορύφωμα της καταλήψης γεών τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1925 στη Θεσσαλία, τη Βιωτία. Η σύνδεση με το ταξικό εργατικό κίνημα ήταν εξίσου κομβική σημασία για την εξέλιξη του κινήματος. Οι ενώσεις παλαιών πολεμιστών δεν λειτουργήσαν ανταγωνιστικά, αλλά ως συμμαχικές οργανώσεις του εργατικού κινήματος, όπως μαρτύρουν οι περιπτώσεις εδώ της Θεσσαλονίκης, των καπνεργατών στη Μακεδονία ή των λιμενεργατών του Πειραιά και του Ηρακλείου Κρήτης ή συμπαγών εργατικών θυλάκων όπως το Λαύριο, η Νάουσα, ο Βόρος και η Πάτρα. Έστρεψε μάλιστα σημαντικά τμήματα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων προς το Κομμουνιστικό Κόμμα σε συνθήκες κατάρρευσης του αντιβενιζελισμού και απουσίας του δημοκρατικού πολιτικού φορέα. Υιοθετήθηκαν αναλύσεις του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος για τους φόρους, τις διατιμήσεις, την εσκροκέρδεια και το ενοικιοστάσιο, προβάλλοντας ως βασικό αίτημα τη δίκαιη κατανομή των πολεμικών θυσιών. Μετά την αποστράτευση του Ιουλίου 1923, συμμετείχαν σε απεργίες και κινητοποιήσεις που δεν περιορίζονταν στα στενά ενδιαφέροντα των εφέδρων, διευρύνοντας έτσι το περιεχόμενο των διεκδικήσεών τους και αναδεικνύοντας την εργατική τους προέλευση. Τα αιτήματά τους παρέπεμπαν στην ενεργή συμμετοχή και στον έλεγχο της λειτουργίας των διαδικασιών για την κοινωνική πρόνοια, την εργασία, τους φόρους, την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια, τη διανομή των υγεών, την απονομή δικαιοσύνης και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και της υγειονομικής περίθαλψης στο στρατό και στα σανατόρια. Η υιοθέτηση του στόχου της Σοσιαλιστικής Επανάστασης και αναγόρευση των παλαιών πολεμιστών ως φορέα της συμβαίνει μετά την ίδρυση της Ομοσπονδίας Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού το Μάιο του 1924. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο πλήρους διάσυξης των προσδοκιών από την ανακήρυξη της Αβασίλειας της Δημοκρατίας και της προσωπικοποίησης από την άλλη του ΣΕΚ που την ίδια χρονιά με το ονομάστηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εντάχθηκε στην Κομμουνιστική Διεθνή. Μετά το πρώτο συνέδριο της Ομοσπονδίας επισημοποιήθηκε η ενοποίηση του κινήματος με μια κάθετη δομή οργάνωσης, με την Ομοσπονδία να περιλαμβάνει στους υπόλοιπους της τις ενώσεις και αυτές με τη σειρά τους τα κατατόπους παραρτήματα. Η ενοποίηση στόχευε στον τραυματισμό της ύπαρξης ξεχωριστών οργανώσεων στον χώρο των βετεράνων. Απότερος σκοπός ήταν η εξάλληψη του συντεχνιασμού και ο συντονισμός με το εργατικό κίνημα, η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις κινητοποίησεις και τις διεκδικήσεις και η δημιουργία προϋποθέσεων για πολιτική παρέμβαση ενιαία, συλλογικά και πειθαρχημένα. Από άποψη κοινωνικοταξικής σύνθεσης δεν εγγράφονταν όλοι οι έφεδροι, αλλά μόνο εκείνοι που προέρχονταν την εργατική τάξη, τους φτωχούς αγρότες και τα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα της πόλης. Πολιτικά, απορρίπτονταν όσους ακόμα τα υποστήριζαν. Απορρίπτονται μάλλον όσοι υποστήριζαν κόμματα
που ευθύνονταν για τον πόλεμο, ενώ προβλέπονταν αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη των εφέδρων υπαξιωματικών. Απ' την άλλη, αντικαταστάθηκε όλο το θύμα πολέμου με εκείνον του θύματος στρατού, διευρύνοντας τα χαρακτηριστικά του. Πλέον, συγκαταλάβονταν οι συγγενείς των καταδίκων από στρατοδικεία και οι κληρωτοί στρατιώτες. Σημαντική αλλαγή συνιστούσε η αποδοχή των γυναικών θυμάτων πολέμου ως μέλη των ενώσεων. Σε επίπεδο ιδεών, η επιρροή του κομμουνιστικού κινήματος ήταν εμφανής. Η απόρριψη της ιεραρχίας και η εναντίον στους σωματικούς, η υπερίσχυση της ταξικής ιδιότητας εναντίον του υπάρχουν στρατιώτη του έθνους που ανοιχνεύεται στα αιτήματα για τους κατάδικους στρατιώτες κτλ. Η απέτηση εκδημοκρατισμού του στρατεύματος με την αλλαγή της στρατιωτικής νομοθεσίας και την ενεργό συμμετοχή των στρατιωτών στις διαδικασίες απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης, σύλλησης και περίθαλψης, συνοψίζοντας τη θέση περί μετατροπής ενός νέου υπεριαλιστικού πολέμου σε σοσιαλιστική επανάσταση. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την επικράτηση του πολεμικού πνεύματος μέσα στους εφέδρους και τα θύματα πολέμου, αλλά και την προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου των Μπολσεβίκων. Η θέση για τη στάση του κινήματος σε ένα ενδεχόμενο νέο πόλεμο τεκμηριώθηκε από τους εκφραστές της μπολσεβικοποίησης που είχαν αναπτύξει ενεργό ανταπολεμική δράση και συνοψίζοντας το εμβληματικό σύνθημα «Πόλεμος κατά πολέμου». Δεν ήταν μόνο η αντίδραση στον πασιφισμό και την εθνική άμυνα. Η ποιοτική αλλαγή αφορά την απόρριψη πλέον της υποταξίας, της ανυποταξίας και γενικά της άρνησης στράτευσης. Προωθήθηκε η θέση για άμεση κατάταξη στο στρατό και ανάπτυξη πυρήνων υπό την ευθύνη των ενώσεων για να προκληθεί εκείνο το ρήγμα που θα οδηγούσε στην επαναστατική ανατροπή. Η νέα πολιτική δοκιμάστηκε με τις κινητοποιήσεις για την επέτειο από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου των Άγγλων του 1924 και στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις με αφορμή την κρίση στις ευρωπαϊκές σχέσεις και το πατριαρχικό ζήτημα το Φεβρουάριο του 1925. Οργάνωσαν επίσης μνημόσυνα και τελετές μνήμης, στις οποίες προσέδωσαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο από το αστικό κράτος και φορείς του. Οι περισσότερες προβάλλονταν ως θύματα του υπεριαλιστικού πολέμου και όχι ως ήρωες. Παρά τη συνεχή καταστολή, η θέση για να διώσει τον πόλεμο και τη στρατιωτική θητεία και απήχηση, εκτός από τα τμήματα της εργατικής τάξης και σε εφέδρους αγρότες και μικροάστους παλαιών κλάσεων, αλλά και σε νέους κληρωτούς των νέων κλάσεων του 22 και του 23. Στο δημόσιο λόγο και όσο εντείνονταν η καταστολή, ο αντιμιλιταρισμός συνδέονταν όλο ένα και περισσότερο με ένα πρόγραμμα συνολικής αναδιοργάνωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δημοκρατία για τους κομμουνιστές παλιούς πολεμιστές δεν σημαίνει μόνο μια ριζοσπαστική μορφή κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης. Σήμερα την ανατροπή ενός παλιού καθεστώτος, μιας άρχουσας τάξης που είχε κερδίσει την πολεμική περίοδο και όχι απλώς ενός διεφθαρμένου κυβερνητικού κατεστημένου. Στην εσωτερική λειτουργία των οργανώσεων, προτεραιότητα δινόταν στις συνελεύσεις και τις συλλογικές αποφάσεις, ενώ ασκούταν αυστηρός έλεγχος στη διοίκηση, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια σημαντική δημοκρατική λειτουργία, τουλάχιστον μέχρι την ένταση της καταστολής του αστικού κράτους, όταν και άρχισε να φθαίνει. Ως αποτέλεσμα και η κινητοποίηση των αποτέλεσμα, ως απόρρια, συγγνώμη, και η κινητοποίηση των αποτέλεσμα μαζικών συλλογικών διαδικασιών. Οι αγρότες, ίσως για πρώτη φορά, εντάσσονταν οργανικά στη μαζική πολιτική και έρχονταν σε επαφή με μοντέλα επαναστατικής οργάνωσης. Παράλληλα με την αντιμετωπιστική και τη φασιστική τους δράση, οι ενώσεις παλιών πολεμιστών απέτρεψαν τη μαζική στρατολόγηση εφέδρων από τις παραστρατιωτικές και φασιστικές ομάδες στα μέσα της δεκαετίας του 1920, γεγονός που είχε τη δική του συμβολή στη μια ανάπτυξή του στην Ελλάδα μέσω πολέμου. Η απειλή βέβαια θεωρήθηκε αρκούντο σοβαρή από το αστικό κράτος, γεγονός που αποδεικνύεται από την έκταση και την ένταση της καταστολής. Στόχος δεν ήταν μόνο η διάλυσή τους, αλλά η κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση των κομμουνιστικών ιδεών στους εφέδρους. Από την άνοιξη του 1925 ξεκίνησε η διαδικασία διάλυσης τους με δικαστικές αποφάσεις. Το Μάιο του 1925 το 80% πλέον των ενώσεων δεν λειτουργούσαν και μόλις το 20% υπολειτουργούσαν. Η δικτατορία Θεόδωρου Μπάκαλου, συνεχίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης Ανδρέα Μιχαλακόπουλου, οδήγησε στην τηριστική διάλυση των ενώσεων. Ο αποκλεισμός των κομμουνιστικών ενώσεων από ευεργετήματα, όπως η διανομή γης και απονομή συντάξεων, η αδυναμία συσφύρωση των προσφύγων, οι οποίοι αρνούνταν πολλοί από αυτούς την ήττα του 1922 και διαμηνέονταν από πολυπλοκισμό, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, η συμβολική αναγνώριση των πολεμικών θυσιών μέσω της θεσμοθέτησης εθνικών μνημοσύνων πεσόδων, ο θεσμικός αντικομμουνισμός, η σταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας, η απομάκρυνση από ένα ενδεχόμενο πολέμιο προσωρινά και η υποχώρηση του επαναστατικού κύματος που πυροδότησε την Ευρωπαϊκή Επανάσταση, έπαιξαν επίσης καθοριστικό ρόλο. Κλείνοντας, τι πέτυχε τελικά αυτό το κίνημα, πέτυχε κάτι ή όχι? Οι παραχωρήσεις που δόθηκαν από το, όποιες δόθηκαν τέλος πάντων από το ελληνικό αστικό κράτος, ήταν αποτέλεσμα των αγώνων αυτών των απλών ανθρώπων που συμπληρώθηκαν στις ενώσεις.
Αυτοί προηγήθηκαν και το κράτος εξαναγκάστηκε στην υιοθέτηση μέτρων προστασίας και αποκατάστασής τους. Αυτό έγινε μετά τη διάλυση του βέβαια και εμφανίστηκε ως πρωτοβουλία του αστικού κράτους, δηλαδή από τα πάνω, αφού δηλαδή είχαν μεταβληθεί ισορροπίες δυνάμεων στο κίνημα. Δεν υλοποιήθηκαν βέβαια οι ριζοσπαστικές αλλαγές στις οποίες στόχευε, αλλά και το ελάχιστο μεταρρυθμίσεις. Ίσως από αυτή την άποψη δεν πρέπει να το κρίνουμε αποτυχημένο. Ίσως να είναι ένα από τα πιο απορροπαιμένα λαϊκά κινήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, στο οποίο αποτυπώθηκε η ρευστή και ευμετάβλητη ελληνική κοινωνία και πολιτική μετά την κρίσιμη καταστροφή. Ένα κίνημα που ανήκει στο λαό μας. Ευχαριστώ πολύ.